Κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, αξιότιμε κύριε Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αξιότιμη πρώτη λειτουργία εκπαίδευσης, εκπρόσωπε της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκ μέρους της Εθνικής Υπηρεσίας Στήριξης της Πλατφόρμας ΕΠΑΛΕ, σας καλωσορίζω στο δεύτερο ετήσιο συνέδριο ΕΠΑΛΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων. Η πλατφόρμα ΕΠΑΛΕ αποτελεί την πρώτη επίσημη πλατφόρμα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που υλοποιείται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Κύπρο, η πλατφόρμα υλοποιείται, προωθείται και στηρίζεται από την Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η λειτουργία της συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την πλατφόρμα ΕΠΑΛΕ θα αναφερθούν στη συνέχεια του συνεδρίου, στόχοι του οποίου είναι η προώθηση της πλατφόρμας σε άτομα ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και ο προβληματισμός των συμμετεχόντων σε σύγχρονα θέματα που άπτονται του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και παρουσιάζουν κοινωνικές διαστάσεις. Και επειδή ό,τι αρχίζει με μουσική αρχίζει καλά, ας αρχίσουμε το σημερινό συνέδριο υποδεχόμενη τη μουσικό Μαρία Κάσινου, που με το βιολί της θα παίξει χριστουγεννιάτικες μελωδίες, μιας και ήδη βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο. Thank you.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τη μουσικό Μαρία Κάσινου και καλούμε στο βήμα την πρώτη λειτουργό μέσης εκπαίδευσης, κυρία Φρόσο Τσοφαρίδου, για να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κυρία Σέκλης Παντελάκη. Καλημέρα σας. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω χαιρετισμό με αφορμή το δεύτερο ετήσιο συνέδριο ΕΠΑΛΕ Κύπρου για την εκπαίδευση ενηλίκων, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός και συνδράμει στην ανάπτυξη και ανάδειξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο. Η πλατφόρμα ΕΠΑΛΕ, ως η επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί τον διαδικτυακό χώρο συνάντησης όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα προσφέρει στους Ευρωπαίους επαγγελματίες τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, να ενημερωθούν και να συνεργαστούν με κοινό στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Περαιτέρω, η ύπαρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΠΑΛΕ έρχεται να συμπληρώσει την προσπάθεια που ήδη γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο. Επιπλέον, η λειτουργία της πλατφόρμας ΕΠΑΛΕ εξυπηρετεί τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράζονται μέσα στο στρατηγικό πλαίσιο Ευρώπη 2020, το οποίο προβλέπει. Πρώτον, να γίνει πραγματικότητα η διαβίου μάθηση και η κινητικότητα. Δεύτερον, να αναβαθμιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τρίτον, να προωθηθεί η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά. Τέταρτον, να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και τέλος, πέμπτον, να βελτιωθεί η βάση γνώσεων για την εκπαίδευση των ενηλίκων και η παρακολούθησή της. Ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στηρίζουμε ένθερμα την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προωθούν και αναπτύσσουν την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών και συνεργασίας με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε και επικροτούμε τη λειτουργία της πλατφόρμας ΕΠΑΛΕ. Επιδίωξή μας είναι η πλατφόρμα να αναβαθμιστεί περισσότερο, ώστε να γίνει απαραίτητο εργαλείο στην κοινότητα εκπαίδευσης ενηλίκων, ως μια έγκυρη πηγή υλικού και πληροφοριών για θέματα και σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων που γίνονται σε όλη την Ευρώπη. Καταληκτικά, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που ανέλαβε την υλοποίηση της πλατφόρμας αυτής, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και κατ' επέκταση την Κύπρο, και εύχομαι καλή συνέχεια σε τέτοιου είδους πρωτοποριακές δράσεις που προάγουν τη διαβίου μάθηση. Έγλη Παντελάκη, Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ευχαριστούμε την κυρία Τσοφαρίδου και καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, διδάκτορα Κυριάκο Χαντζιάννη, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Θα ήθελα καταρχάς να καλημερίσω και να ευχηθώ στο συνέδριό σας καλή επιτυχία, αγαπητέ πρόεδρε του συνεδρίου, αγαπητέ διευθυντή, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Και να πούμε εμείς ότι ως Επιτροπή Παιδείας της Βουλής στηρίζουμε τον θεσμό αυτό με κάθε δυνατό τρόπο προκειμένου να ενισχύσουμε την εκπαίδευση των ενηλίκων. Σίγουρα έχει ιδιαίτερη σημασία ο εκπαιδευτής ή να υπάρχει εκπαίδευση των εκπαιδευτών με στόχο πάντοτε να έχουμε το μέγιστο ή το καλύτερο αποτέλεσμα στην υπηρεσία που ονομάζεται εκπαίδευση. Άκουσα προηγουμένως τους στόχους από πλευράς του Υπουργείου, πάνω στους οποίους υπάρχει τεράστιο έδαφος, τεράστια δυνατότητα, αλλά και τεράστια ανάγκη πάνω απ' όλα, προκειμένου να τους πετύχουμε. Είναι στόχοι αρχών, είναι πάνω απ' όλα και στόχοι οι οποίοι στο τέλος της ημέρας μετριούνται. Σε όλους εσάς εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια.
για το γεγονός ότι εργάζεστε προς αυτή την κατεύθυνση και πάνω απ' όλα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της σημερινής συνάθρησης είναι το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ έτοιμοι να δεχτείτε πέραν της κλασικής ή πέραν της βασικής σας ικανότητας που έχετε, να δεχτείτε επιπρόσθετες ανάγκες κατάρτισης, πράγμα που είναι χαρακτηριστικών κάθε προοδευτικού επιστήμονα ή κάθε προοδευτικού επαγγελματία. Κανείς μας δεν μπορεί να είναι σε ένα επάγγελμα στάσιμος χωρίς να κοιτάζει ή να λαμβάνει υπόψη τις στάσεις τόσο της αγοράς όσο και τις επιστήμες οι οποίες πάντοτε ενδυναμώνουν ή αναπτύσσουν τους κλάδους και τους τομείς. Στους διοργανωτές θα ήθελα πάνω απ' όλα να ευχηθώ και καλά αποτελέσματα σε αυτό σας το συνέδριο και να πω ότι η πλατφόρμα αυτή αποτελεί πλέον αναμφισβήτητη σημείο αναφοράς σε όλους τους εκπαιδευτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων και εύχομαι πραγματικά να ενδυναμωθεί, να συνεχιστεί αυτή η εργασία. Εμείς να βεβαιώσουμε ότι βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε και για οποιαδήποτε τυχόν προβλήματα εμφανίζονται στην πορεία αυτού του project. Να είστε πάντα καλά και καλές γιορτές. Με τη μελωδία που έχουμε ακούσει προηγουμένως, μας έχει εισάξει στο κλίμα των ημερών, παρόλες τις πολιτικές τώρα των εκλογών που υπάρχουν. Να είστε πάντα καλά και να μου επιτρέψετε να απολογηθώ, γιατί δυστυχώς πρέπει να βρίσκομαι στη Λεμεσόν σε 34 από τώρα. Απολογούμε πραγματικά, θα ήθελα να παρακολουθήσω το σεμινάριό σας, αλλά δεν είναι δυνατό. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα, είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε πάντα καλά. Όπως ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χατζιάννη. Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η ΕΠΑΛΕ στην Κύπρο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υποστηριχτές της δράσης της πλατφόρμας αποτελούν διάφοροι οργανισμοί και φορείς που εμπλέκονται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέτοιοι φορείς είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Κέντρο Παραγωγικότητας, το Δίκτυο Ευρυδίκη, το οποίο διευκολύνει και υποστηρίζει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της διαβίου μάθησης με την παροχή πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές. Συνεργάτες ακόμα της ΕΠΑΛΕ σε εθνικό επίπεδο αποτελούν το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, η Εθνική Συντονίστρια για το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το Ίδρυμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Διαβίου Μάθησης, καθώς και τα διάφορα δημόσια και ιδιωτικά τριτοβάθμια ιδρύματα της εγχώριας εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πλατφόρμα ΕΠΑΛΕ ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2014 και σε αυτήν συμμετέχουν 31 χώρες της Ευρώπης με περισσότερους από 19.500 εγγεγραμμένους χρήστες. Στην πλατφόρμα μπορούν να εγγραφούν όλοι οι οργανισμοί και τα άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην ΕΠΑΛΕ ενθαρρύνουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο την ανταλλαγή θεματικών πόρων, ειδήσεων, καλών πρακτικών και απόψεων. Επίσης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να συμμετέχουν σε σεμινάρια που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Μπορούν ακόμη να συμμετέχουν σε χώρους συζητήσεων για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιοποιώντας την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές με εμπειρογνώμονες και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων από χώρες της Ευρώπης. Η στρατηγική μας ως Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της ΕΠΑΛΕ για το έτος 2016 αφορούσε στην προώθηση της πλατφόρμας σε άτομα ή ομάδες που εμπλέκονται επαγγελματικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, με σκοπό τη χρήση της πλατφόρμας τόσο για σκοπούς ενημέρωσης όσο και για εμπλουτισμό του περιεχομένου της. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής προβλεπόταν η διοργάνωση συνεδρίων και εργαστηριακών σεμιναρίων για γνωριμία με τα εργαλεία της πλατφόρμας και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Μέσω του εργαστηρίου και του ενημερωτικού υλικού που έχει προωθηθεί, η ΕΠΑΛΕ Κύπρου έχει κατορθώσει να επιτύχει και να ξεπεράσει τους στόχους της σχετικά με την εγγραφή χρηστών.
Επιπλέον, με την ενεργό εμπλοκή των χρηστών μας, έχουμε συγκεντρώσει υλικό σχετικό με την εκπαίδευση ενηλίκων, όπως είναι οι αναρτήσεις στις περιοχές νέα, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές πηγές και ιστολόγια. Περαιτέρω, ως Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Πλατφόρμας, έχουμε μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα υλικό σχετικό με την εκπαίδευση ενηλίκων, όπως αποτελέσματα ερευνών, ιστολόγια και άρθρα, με αποτέλεσμα την παραγωγή νέου περιεχομένου. Η Εθνική Υπηρεσία έχει επίσης επιτύχει να φέρει κοντά επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο εκπαίδευσης ενηλίκων και έχει συμβάλει στην προώθηση του προφίλ εθνικών φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου, η Εθνική Υπηρεσία υποστηρίζει τη συμμετοχή και των ελλαδιτών επαγγελματιών του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, των οποίων η συνδρομή στην επίτευξη των στόχων της ΕΠΑΛΕ είναι πολύ σημαντική. Επιπρόσθετα, ως ΕΠΑΛΕ Κύπρου, έχουμε αποστείλει στους χρήστες μας για το έτος 2016 μηνιαίες ενημερωτικές εγκυκλίους με θέματα σχετικά με τις θεματικές εστιάσεις της ΕΠΑΛΕ. Ειδικότερα, έχουμε κάνει ξεχωριστή εστίαση για την Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, που γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στις αρχές Δεκεμβρίου, με την ανάρτηση σχετικών ιστολογίων, ανακοινώσεων και εκδηλώσεων. Έχουμε επίσης συμμετάσχει σε επιμορφωτικές συναντήσεις για τη δομή και λειτουργία της ΕΠΑΛΕ στις Βρυξέλλες και στο Δουβλίνο και έχουμε ανταλλάξει καλές πρακτικές με Ευρωπαίους συναδέλφους μας. Τον Οκτώβριο του 2016 υποδεχθήκαμε στην Κύπρο εκπρόσωπο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης της Πλατφόρμας, τον οποίον ενημερώσαμε για την εγχώρια εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και για την πορεία του στρατηγικού μας σχεδιασμού σχετικά με την προώθηση και διάχυση της Πλατφόρμας στην Κύπρο, όπως επίσης και για τη νέα στρατηγική πρόταση της ΕΠΑΛΕ Κύπρου για τα έτη 2017 και 2018, που έχει ήδη συμφωνηθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοινή παραδοχή όλων όσοι εμπλέκονται με την πλατφόρμα είναι ότι η ΕΠΑΛΕ έχει επιτύχει το στόχο της να μετατραπεί σε μια πολύγλωσση κοινότητα μάθησης, αφού κανείς μπορεί να αναζητήσει άρθρα, πηγές και ιστολόγια σε διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες. Κάνοντας μια αναδρομή σε αυτά τα 2 χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας, αυτό που με αισιοδοξία διαπιστώνουμε είναι ότι η πλατφόρμα ΕΠΑΛΕ μεγαλώνει, αναπτύσσεται και βρίσκει μεγαλύτερη ανταπόκριση ανάμεσα στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ως ένα ανοιχτό, δυναμικό σύστημα που δέχεται εισρωές από το περιβάλλον, η πλατφόρμα ΕΠΑΛΕ αντιμετωπίζει και κάποιες προκλήσεις. Όπως για παράδειγμα, η θέσπιση αξιολογικών κριτηρίων και εθνικών δικτών για την αποτελεσματικότητά της. Ήδη προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εφαρμογή μιας πρώτης αξιολόγησης διαμορφωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να διαφανούν οι τομείς που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Η επικοινωνία και αλληλεπίδραση βρίσκονται στην καρδιά της ΕΠΑΛΕ. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας εξαρτάται από τη μεγαλύτερη εμπλοκή όλων μας σε συζητήσεις, αναρτήσεις και σε θέματα ανταλλαγής απόψεων. Μιλώντας για επικοινωνία και αλληλεπίδραση, ως Εθνική Υπηρεσία Στήριξης της Πλατφόρμας, στοχεύουμε να προωθήσουμε δυναμικότερα το εργαλείο εξεύρεσης εταίρων, το οποίο ενδιαφέρει όσους επιθυμούν να συνεργαστούν με άλλους φορείς ή άτομα από όλη την Ευρώπη, και να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες για χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσω της πλατφόρμας. Το πεδίο εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα αρκετές προκλήσεις σχετικά με την ανάπτυξη συνεργειών και δικτύων και με την ενδυνάμωση της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρόκληση ακόμα αποτελεί η προώθηση του διαλόγου, της συνδιαλλαγής και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους επαγγελματίες του χώρου και η εξεύρεση οικονομικών και οργανωτικών πόρων. Η πλατφόρμα ΕΠΑΛΕ έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να συνδράμει ταυτόχρονα στην προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση ενηλίκων, συγκεντρώνοντας την υπάρχουσα γνώση για παραγωγή καλύτερης και πιο βελτιωμένης πολιτικής και να συνδράμει στην ανάπτυξη συστημάτων παροχής εκπαίδευσης, στα οποία θα έχουν ευκαιρίες ελεύθερης πρόσβασης περισσότεροι ενήλικες. Ήδη αυτή την περίοδο προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στα μέλη της πλατφόρμας ΕΠΑΛΕ αξιολόγηση προκειμένου να διαφανούν οι απόψεις των χρηστών σχετικά με την παροχή μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων μέσω της ΕΠΑΛΕ.
Κλείνοντας, όραμά μας είναι η ΕΠΑΛ να μετατρέψει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευκαιρίες και προοπτικές, έτσι ώστε η πλατφόρμα να καταστεί ο χώρος συνάντησης, μάθησης, ενημέρωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στα άτομα, τους φορείς και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Περνώντας στο επόμενο θέμα του συνεδρίου, η τρέχουσα οικονομική κρίση καταδεικνύει το μείζονα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση των ενηλίκων, δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα, ιδίως στους εργαζομένους με λίγα προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας, να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις αλλαγές που επέρχονται στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Η μάθηση των ενηλίκων αποτελεί μέσο για την αναβάθμιση ή τον αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων όσων πλήττονται από την ανεργία ή βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο στη σταδιοδρομία τους. Επίσης, συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την προσωπική ανάπτυξη. Συνεπώς, ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόμενης, στη σύγχρονη εποχή, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Για το θέμα θα μας μιλήσει ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διδάκτορ Ηλίας Μαρκάτζης, ο οποίος υποστηρίζει, εποπτεύει και διευθύνει την πλατφόρμα ΕΠΑΛΕ. Ταυτόχρονα διευθύνει και προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρει η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αγαπητέ κύριε Μαρκάτζη, έχετε τον λόγο. Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Οι ευχαριστίες είναι ακόμα μεγαλύτερες αν λάβει κάποιος υπόψη αυτόν το χειμωνιάτικο πρωινό Σαββάτου που δεν είναι και τόσο εύκολο καμιά φορά να βγούμε έξω από το σπίτι μας. Να σας ευχαριστήσω ξανά. Εγώ θα πω λίγα πράγματα για το ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο της αρχικής όσο και της συνεχιζόμενης. Γνωρίζω ότι η πλήστη από εσάς ενδιαφέρεστε περισσότερο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, αλλά λέμε πάντα ότι η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί τη βάση για να μπορεί κάποιος άνθρωπος να παρακολουθήσει με επιτυχία τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση. Θα αρχίσω με την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, για την οποία είμαι σίγουρος ότι έχετε όλοι ακούσει. Είναι η θεωρία η οποία προσεγγίζει την εκπαίδευση ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ως επένδυση στον ίδιο τον άνθρωπο. Μια επένδυση που αναβαθμίζει την παραγωγικότητα του ατόμου στον χώρο εργασίας. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί ποτέ να πει ότι η εκπαίδευση αποτελεί μόνο εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας. Όμως, δεν πάβει να υπάρχει αυτή η αλήθεια και να γίνεται παραδεκτή από σχεδόν όλους ότι η εκπαίδευση πρέπει να έχει σχέση με τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας του ατόμου. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου συνεχίζει και λέει ότι ναι, η εκπαίδευση είναι επένδυση με κόστος και όφελος. Μάλιστα, ο Μίντσερ είχε προχωρήσει κατά τη δεκαετία του 60 να μετρά τη σχέση του κόστους με το όφελος. Τόσο για το άτομο που κάνει την επένδυση, αλλά και για το ίδιο το κράτος, το οποίο πληρώνει για κάθε έναν από εμάς όταν εκπαιδευόμαστε, για κάθε μαθητή, για κάθε έφηβο, για κάθε ενήλικα, το κράτος έχει κόστος και πρέπει να έχει όφελος από την επένδυση που κάνει ένα κράτος και την επένδυση που κάνει το άτομο επίσης. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, παρόλο που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 και κάποιοι λένε ξεκίνησε πολύ προηγουμένως από τον Άνταμ Σμιθ,
Έφερε γύρω στη δεκαετία του 90 αυτό που όλοι ακούμε για την οικονομία της γνώσης. Από την οικονομία των δεξιοτήτων θα ακούσουμε πολλές φορές, έχουμε περάσει στην οικονομία της γνώσης. Η οικονομία που βασίζεται στη γνώση αντί σε άλλους συντελεστές παραγωγής. Βλέπουμε ότι μια συνέχεια της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, δηλαδή η οικονομία δεν βασίζεται στις δυνατότητες, στα χτίρια, στα μηχανήματα, στη γη, στις πρώτες ύλες, αλλά περισσότερο βασίζεται στη γνώση. Η γνώση είναι η κινητήρια δύναμη που οθεί την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Βλέπουμε δηλαδή ότι η θεωρία της οικονομίας της γνώσης έρχεται για συμπίπτει με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ως εδώ καλά, κάποιοι θα πούν τώρα καλά, κύριε, αφόσον είμαστε στην οικονομία της γνώσης, γιατί έχει αξία η τεχνική εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση στις μέρες μας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιερώνει τεράστια ποσά, ενέργεια, προσπάθειες για να αναπτύξει την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η απαντήση είναι σε αυτήν την διαφάνεια και θα προσπαθήσω παρακάτω να εξηγήσω γιατί οι απαντήσεις αυτές ισχύουν. Η πρώτη είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση απαμβλύνει έναν από τα πιο σοβαρά προβλήματα της εποχής μας που μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες και αυτόν είναι η ανεργία και ιδιαίτερα η ανεργία μεταξύ των νέων. Ο άλλος λόγος γιατί τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ακόμα και στην εποχή της οικονομίας της γνώσης δεν ακούεται συχνά, αλλά υπάρχει και είναι για παιδαγωγικούς λόγους που απορρέουν μέσα από σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και τάσεις στην εκπαίδευση. Υπάρχουν θεωρίες όπως το learning by doing, ακόμα και οι θεωρίες της πολλαπλής νοημοσύνης που έχουμε μελετήσει σχεδόν όλοι που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση, ισχύουν στην περίπτωση της τεχνικής εκπαίδευσης, γιατί αν έχεις πολλές νοημοσύνες και ασχολείσαι μόνο με την θεωρία, τότε δεν έχεις τη δυνατότητα να αναπτύξεις όλες τούτες τις νοημοσύνες που υπάρχουν. Θα ξεκινήσω με μια σύντομη περιγραφή της πορείας της οικονομίας και της σχέσης της οικονομίας με την τεχνική εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση. Λέμε συχνά ότι η οικογένεια υπήρξε η πρώτη επαγγελματική ή τεχνική σχολή, εκεί που ο πατέρας εμάθαινε το γιο και η μητέρα την κόρη της. Και έπρεπε ο πατέρας να εξασφαλίσει ότι όλη η συσσωρευμένη εμπειρία του θα περνούσε στο γιο και αν είναι δυνατόν ο γιος να αναπτύξει αυτή την εμπειρία για να προχωρήσουμε παρακάτω και να επιβιώσει ο άνθρωπος και να αναπτύξει τις δυνατότητες του άνθρωπος. Μετά έγινε η ανακάλυψη της ατμομηχανής. Πρέπει να πω ότι την εποχή εκείνη όπου ο πατέρας εδίδασκε το γιο και η μητέρα την κόρη, υπήρχαν και τα μικρά εργαστήρια όπου έφτιαχναν κάποια προϊόντα. Στη συνέχεια, στα τέλη του 18ου αιώνα, έγινε η βιομηχανική επανάσταση, το industrialization, ανακαλύφθηκε η ατμομηχανή, οπότε πολλά εργοστάσια άρχισαν να δημιουργούνται στις πόλεις και παρατηρήθηκε το φαινόμενο πληθυσμός να κατευθυνθεί προς τις πόλεις. Η ανάγκη για τα εργοστάσια προέκυψε και από την απέτηση του ανθρώπου για κατανάλωση, για καταναλωτικά προϊόντα. Βλέπουμε εδώ δύο φωτογραφίες. Προσπάθησα να επιλέξω φωτογραφίες. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται από